Επιστροφή στο μέτωπο της πανδημίας. Θετική στον κορονοϊό, κυρίες και κύριοι. Διαγνώστηκαν 25 από τους 28 Έλληνες τουρίστες στη Βενετία. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες είναι εμβολιασμένοι και έχουν τεθεί σε καραντίνα, ενώ κάποιοι από αυτούς έχουν μεταφερθεί προληπτικά σε νοσοκομείο. Απόγευμα Σαββάτου στο λιμάνι της Βενετίας. 28 Έλληνες τουρίστες ετοιμάζονται να επιβιβαστούν σε πλοίο για να επιστρέψουν στην Πάτρα όταν καλούνται να κάνουν rapid test. 25 από τους 28 βγαίνουν θετικοί και μπαίνουν αμέσως όλοι σε καραντίνα. Πήγαμε εκεί, κάναμε ράπιν και μοριακό. Το ράπιν μας έβγαλε όλους τους θετικούς εκτός από 3 άτομα. Τίποτα, καμία ενημέρωση δεν έχουμε. Να φανταστείτε ότι μας είπαν για ένα βράδυ στο ξενοδοχείο και όσοι είμαστε στο ξενοδοχείο δεν έχουμε πάρει και πράγματα μαζί μας. Δεν είμαστε στο λεωφορείο τα πράγματα. Το γκρουπ των Ελλήνων είχε ξεκινήσει την προηγούμενη Κυριακή για εβδομαδιαία εκδρομή στην Ιταλία. 25 ήταν εμβολιασμένοι και 3 με rapid test. Από τη στιγμή που εντοπίστηκαν θετικοί, απομονώθηκαν 8 άτομα σε ξενοδοχείο και οι υπόλοιποι σε νοσοκομεία, στο Νοάλε και στον Τόλο. Ευτυχώς κανείς δεν νοσεί βαριά. Όλοι εδώ είναι όλοι θετικοί. Μόνο χθες το βράδυ είχα λίγο περιττό, 38. Και σήμερα εντάξει, είμαι καλά. Αλλά το θέμα είναι δεν έχουμε ρούκα. Γιατί αλλού είναι η γυναίκα μου, αλλού είναι το λεωφορείο, αλλού είμαι εγώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα χορηγηθούν μονοκλονικά αντισώματα σε όσους μπορούν να λάβουν τη σχετική θεραπεία, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο του αντίστοιχου ΕΟΔΗ της Βενετίας. Η μόνη γυναίκα τουρίστρια που δεν κόλλησε φορούσε μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής και μέσα στο πούλμαν και έξω στους δρόμους. Προσέχω πάρα πολύ, ειδικά με τον κορονοϊό και τα λοιπά, γιατί δεν θέλω να νοσήσω και να βάλω τη σε κάτι άλλο. Γι' αυτό προσέχω πάρα πολύ και αντισηπτικά και μάσκα πάντοτε. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, είμαι αρνητική σε όλα τα τεστ που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Είμαι προληπτικά σε καραντίνα. Την υπόθεση παρακολουθεί και το προξενείο της Ελλάδας στη Βενετία.